Ευρισκόμεθα εις το βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων και είδαμε ότι στην πέμπτη του κατήχηση, την και τελευταία, να αναφέρεται σε μερικά τεχνικά στοιχεία προκειμένου οι κατηχούμενοι να προσέλθουν εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας μετά από το βάπτισμά του. Και είχαμε ήδη αναλύσει εκείνο που λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία και αποτελεί οπωσδήποτε ένα στοιχείο προσεγγίσεως, το παράγγελμα μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Και είχαμε ήδη εξηγήσει την περασμένη φορά τι είναι αυτός ο φόβος του Θεού, τι είναι αυτή η πίστης ότι αυτό που θα κοινωνήσει είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, και τι είναι η αγάπη, και ότι η αγάπη δεν είναι μόνο μεταξύ των πιστών, διότι αυτό είναι ένα στοιχείο, αλλά το κυριότατο στοιχείο είναι η αγάπη προς το θεανθρώπινον πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτόν τον οποίον θα κοινωνήσεις. Τον αγαπάς? Τον αγαπάς? Και αν πεις Κύριε σ' αγαπώ, τότε μήπως θα απαντούσε κάποιος Κύριε σ' αγαπώ και την ψυχή μου βάζω για σένα, τη ζωή μου, και στη φυλακή μπαίνω για σένα. Και είπε ο Κύριος, βάζεις τη ζωή σου για μένα και στη φυλακή μπαίνεις? Σε βεβαιώνω ότι απόψε τώρα, να, σε λίγη ώρα θα με έχεις αρνηθεί 3 φορές. Έτσι είναι δοκιμασμένη αυτή μας η αγάπη. Και η αγάπη, αγαπητή μου, αυτή δεν μπορεί να δώσει πληροφορία παρά μόνο εάν βαθαίνομαι εις την γνώση του προσώπου του θεανθρωπίνου του Ιησού Χριστού. Όταν μάθουμε κάποτε ποιος είναι, τότε θα τον αγαπήσουμε. Όταν μάθουμε τι μας έδωκε και τι μας δίδει και τι θα μας δώσει, τότε τον αγαπούμε. Αλλιώτικα μια ακαδημαϊκή αγάπη δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Ωστόσο, αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Αλλά αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, παρελπίδα, τότε τι θα συνέβαινε? Διότι η προετοιμασία μας είναι αυτά τα 3 ουσιαστικά. Διότι και η νηστεία και η άλλη κάποια θα τη δούμε και σήμερα, ίσως αν προλάβουμε και την ερχομένη φορά, ή κάποια προετοιμασία και η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και όλα αυτά, αυτά περιληπτικώς αναφέρονται στο μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθε. Διότι απλώς υπεγείρουν τον φόβο του Θεού. Όταν θα νηστέψω, όταν θα, γιατί αλλιώτικα αν δεν πιστέψω, συγγνώμη, δεν νηστέψω, δεν προσευχηθώ, τότε προσέρχομαι, προσέξτε, αδέως, χωρίς δηλαδή φόβο, χωρίς δέος, αδέως προσέρχομαι, και τότε αυτό θα ήταν μια πολύ μεγάλη αμαρτία. Τι συνέπειες λοιπόν θα μπορούσαν να υπάρξουν αν υποτεθεί ότι κάποιος δεν ετοιμάστηκε? Ο Απόστολος Παύλος μας αναφέρει εις την πρώτην προς Κορινθίους επιστολή του, στο 11ο κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 27 και 32, τα εξής πράγματα, τα οποία σας διαβάζω. Ώστε ως ανεσθεί των άρτων τούτων ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Θα είναι, λέγει, ένοχος απέναντι
στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και συνεχίζει: δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν. Θα πει δοκιμαζέτο, να δω ποιος είμαι, πού βρίσκομαι. Και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Και έτσι να κοινωνεί. Ο γαρεστίον και πίνων αναξίως, το λέγει δεύτερη φορά. Και αυτό το αναξίως, βέβαια όλη η ανάξη είμεθα. Δεν λέγει ο ιερεύς μια ευχή λίγο πρώτου καθαγιασμού των τιμίων δώρων, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζει ή λειτουργεί εσύ κτλ. Κτλ. Ποιος είναι άξιος? Εάν κάποιος πει ότι άξιος είμαι και πανάξια κοινώνησα, έχει υπερηφάνεια, έχει έλλειψη αυτογνωσίας, δεν γνωρίζει ποιος είναι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις, με πλήρη αυτογνωσία θα καθαρίσουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας και με την εξομολόγηση, και πάντα θα έχουμε το αίσθημα της αναξιότητας. Μόνον ο Χριστός μας αξιώνει, εμείς δεν είμεθα άξιοι. Θα προσερχόμεθα λοιπόν με την συνέστηση της αναξιότητας, που σημαίνει ότι θα έχουμε οπωσδήποτε μετέλθει τις προϋποθέσεις για να κοινωνήσουμε. Ο γαρεστίων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστίει και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Κρίμα θα πει καταδίκη. Καταδίκη, λέει, τρώει και πίνει ο άνθρωπος αυτός. Καταδίκη, είναι εκπληκτικό. Δια τούτο, λέει τώρα μία συνέπεια εδώ ο Απόστολος Παύλος, εν ημίν πολύ ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Γι' αυτό, λέει, ανάμεσά σας υπάρχουν αδιάθετοι και άρρωστοι, και γι' αυτό και πεθαίνουν αρκετοί. Αυτό μας τρομάζει. Μας τρομάζει. Και συνεχίζει: ήγαρ εαυτούς διεκρίνομεν ούκαν εκρινόμεθα. Γιατί αν λέγει ξεχωρίζαμε, διακρίναμε, είχαμε πείνωση του εαυτού μας, τότε δεν θα μας έκρινε ο Θεός, ούκαν εκρινόμεθα. Γι' αυτό, όπως βλέπετε αγαπητοί μου, πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Λέγει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος: «Όσπερ ουν και τότε οι κεντήσαντες ούχι να πίωσιν εκέντησαν, αλίνα εκθέωσιν. Ούτω και ο αναξίος μετιών μετερχόμενος και μηδέν εντεύθεν καρπούμενος». Δηλαδή, όπως τότε εκείνοι που ελόγχησαν των Χριστών, όχι για να πιούν το αίμα που ελόγχησαν, αλλά για να χύσουν το αίμα του Χριστού, έτσι είναι και εκείνος ο οποίος ανάξια μετέρχεται και δεν έχει τίποτα να ωφεληθεί, δεν έχει τίποτα να καρποθεί. Σε μία ευχή της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, μετά την ευχή της Αγίας Αναφοράς, δηλαδή μετά την τέλεση του μυστηρίου, σημειώνει εκεί ο Μέγας Βασιλείος εν όψη ότι οι πιστοί θα κοινωνήσουν: «Ναι ο Θεός ημών και μηδένα ημών ένοχον ποιήσεις των φρικτών σου τούτων και επουρανίων μυστηρίων, μη καταστήσεις, μην επιτρέψει να γίνει κανείς ένοχος των μυστηρίων σου των φρικτών, μη δε ασθενή ψυχή και σώματι», είναι δοτικές, «εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, ούτε να επιτρέψεις κοινωνώντας ανάξια να φτάσουμε να έχουμε ασθένεια ψυχής
και σώματος. Αλλά εδώ σημεί, προσέξτε, δεν εννοείται η περίπτωση ότι αποκλείεται μία αρρώστια. Ο Μέγας Βασίλειος που τα γράφει αυτά ήταν μία ζωή άρρωστος και απέθανε, όπως τα γνωρίζετε, εις ηλικίαν 49 ετών. Άλλης μορφής είναι αυτή η αρρώστια όταν κοινωνούμε ή αδιαθετούμε, ή και θάνατος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, όταν γίνεται αυτή η αναξία, θα λέγαμε, μετοχή εις το μυστήριο. Και λέγει, αλλά δώσει μην μέχρι της εσχάτης ημών αναπνοής, όσο ζούμε δηλαδή, αξίως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου. Και αυτό το αξίως, βέβαια σχετικών, όπως ήδη σας το είπα. Έχουμε πράγματι θανάτους ανθρώπων. Έχουμε πράγματι. Μου έχουν διηγηθεί, γνωρίζουμε, έχουμε διαβάσει. Έχουμε και κάτι άλλο που δεν το λέγει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε τι είναι? Ο δαιμονισμός. Κάποτε διηγείται ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ο Μακαρίτης, ο ηγούμενος της Μονής Λογκοβάρδας Πάρου, πήγε κάποιος να κοινωνήσει και φαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις να έχει ο άνθρωπος και μία πρόκληση. Δεν είναι γιατί δεν ήξερες, πήγες να κοινωνήσεις. Γιατί αν έπρεπε ο Θεός να τιμωρεί καθέναν αναξίως προσερχόμενο, ξέρετε κάτι, δεν θα είχε μείνει ρουθούνη. Ναι, πώς παρακαλώ θανατώθηκαν οι δύο, το ζεύγος Ανανίας και Σάπφυρα, που είπαν ψέματα. Αν έπρεπε να θανατώνονται όσοι λένε ψέματα, ρουθούνη δεν θα είχε πει. Ποιος δεν είπε ψέματα ή ποιος δεν λέει ψέματα? Θα κρυθούμε όμως. Θα κρυθούμε όμως. Λοιπόν, όταν όμως δει ο Θεός μια ιδιάζουσα περίπτωση, τότε τιμωρεί κατά κέφαλα. Όταν φαίνεται ο άνθρωπος, τι να πω, ξέρω εγώ, έχει μια πρόκληση μέσα του, μια ασέβεια, ένα αίσθημα όχι ευλαβές. Έτσι διηγείται τώρα ο πατήρ Φιλόθεος, πήγε κάποιος να κοινωνήσει. Δεν έκανε ένα μέτρο να φύγει από την Άγιο Ποτήριο, έπεσε κάτω, δαιμονίστηκε και άρχισε να φωνάζει, «Καίωμαι, καίωμαι». Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε και περίπτωση και δαιμονισμού. Αλλά εκείνο που είναι ένα παράδειγμα πολύ χτυπητό και που είναι τύπος της περιπτώσεως είναι εκείνη η γνωστή ιστορία της μεταφοράς της Κιβωτού εις τα Ιεροσόλυμα, που την έβαλαν την Κιβωτό του Θεού, την έβαλαν επάνω σε μία άμαξα με καινούρια και λοιπά, και ήταν μεγάλη πομπή, χιλιάδες λαός, ολόκληρη λιτάνευσης, μπροστά ήταν χοροδίες και λοιπά, ο βασιλιάς Δαβίδ, να και τα λοιπά, έψαλε και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε κάποια στιγμή του δρόμου που την άμαξα την οδηγούσε κάποιος που τον έλεγαν Οζά. Αυτά είναι γραμμένα στο δεύτερο βασιλείον, αν θέλετε να πάτε να τα διαβάσετε, στο έκτον κεφάλαιο. Ο άνθρωπος αυτός, όχι από κακή πρόθεση, όπως κρατούσε βεβαίως τα βόδια και που έσαρναν την άμαξα, σε κάποιο σημείο του δρόμου, λακκούβα ήταν, το κάρο πήγε να ανατραπεί. Οπότε ανατρεπόμενο, φυσικά, θα έπεφτε κάτω και η Κιβωτό. Έσπευσε ο Οζά να πιάσει την Κιβωτό να τη σώσει, να τη γλιτώσει, δεν πέσει χάμω. Και μόλις ίγγισε την Κιβωτό,
έπεσε νεκρός κάτω. Γιατί έπρεπε να την πιάσει η Λεβίτης. Οι Λεβίτες σαν εκείνοι που εχειρίζονται τα ιερά. Αυτός οδηγούσε το αμάξι, δεν είχε δικαίωμα να πιάσει την κυβωτό. Εκεί θα δείτε πολλά πράγματα. Αν διαβάσετε στο Β' Βασιλείων κεφάλαιο έκτον, όπως σας είπα. Είχε λυπηθεί πάρα πολύ ο Δαβίδ. Σημειώσατε ότι ο Δαβίδ ήταν εκ της φυλής του Ιούδα και όχι εκ της φυλής του Λεβί. Ούτε ο Δαβίδ είχε το δικαίωμα να πιάσει. Δεν είχε. Τι σημαίνει αυτό? Εάν, αγαπητοί μου, ετιμωρήθηκε ο άνθρωπος αυτός που για μια στιγμή αυθόρμητη ήταν η κίνησή του και έπαθε αυτό που έπαθε με την κυβωτόν του Θεού, πόσο περισσότερον που εδώ έχουμε το ζωντανό σώμα και το ζωντανό αίμα του Χριστού, πόσο περισσότερο. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία μας ειδοποιεί μετά των καθαγιασμών εκείνο το πρόσχομεν, να προσέξουμε, πρόσχομεν, ή του ρήματος προσέχω. Γι' αυτό και εκφωνεί τα Άγια της Αγίης μετά το πρόσχομεν, τα Άγια της Αγίης, δηλαδή τα Άγια αυτά, τα Άγια, το σώμα και το αίμα του Χριστού ανήκουν στους Αγίους. Και ο λαός απαντά, ένας είναι ο Άγιος, ο Κύριος κτλ., έχοντας μια συνέστηση, σας είπα, αναξιότητος. Και θυμίστε στον Άγιο Κύριλλο, στην πέμπτη του κατήχηση, την μυσταγωγική, είχαμε αναλύσει αυτό το παράδειγμα, τα Άγια της Αγίης, θα το ενθυμίστε. Έτσι χρειάζεται να έχουμε μια προπαρασκευή. Ας δούμε όμως μερικά πράγματα που μας λέει ο Άγιος Κύριλλος, και είναι πολύ ενδιαφέροντα και που ακόμη μας δίνει την ιστορία κάποιων σημείων που σήμερα δεν υπάρχουν αυτά, έχουν μείνει όμως ως λείψανα. Εκείνο που σας έλεγα προηγουμένως στις απορίες, ότι δηλαδή πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία, την τελετουργική, τη λειτουργική, την εκκλησιαστική μας ιστορία, όλα αυτά, και ποτέ να μην είμεθα πρόθυμοι να καταργήσουμε κάτι επειδή δεν το καταλαβαίνουμε ή το βρίσκουμε περιττόν. Αποτελεί ένα λείψανο μιας πράξεως, μιας καταστάσεως της αρχαιότητος, και όπως τα αρχαία δεν τα καταστρέφουμε, όταν βρούμε ένα μάρμαρο, ένα γλυπτό, μια επιγραφή, αυτά τα φυλάττουμε, και μάλιστα έχουν να μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες. Ποιος διανοήθηκε ποτέ αυτά τα αρχαία που βρίσκουμε, τα όποια αρχαία, να πάμε να τα καταστρέψουμε? Μνημεία λοιπόν, μνημεία της αρχαιότητος είναι και εκείνα τα στοιχεία γραπτού λόγου. Γραπτού λόγου είναι και εκείνα τα οποία υπάρχουν και που κάποτε έρχονται να μας πούν τι υπήρχε στην ιστορία της Εκκλησίας, πώς κοινωνούσαν, πώς προσήρχονται, πώς μπαίναν στην Εκκλησία, πώς τούτο και πώς εκείνο. Στα λειτουργικά θέματα, αλλά και σε ένα σωρό άλλα θέματα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην 21η παράγραφο που ήδη την είχαμε αρχίσει, και να δούμε κάτι περισσότερο. Ήδη είχαμε πει ότι προσιώνουν μη τεταμένης της των χειρών καρπής προσέρχου, όταν λέει προσέρχεσαι μην απλώνεις τα χέρια σου, μην τα κάνεις έτσι, και μη δε διηρημένης της δακτύλης, ούτε να έχεις τα δάχτυλα σου ανοιχτά, δηλαδή αυτή η κίνηση έτσι, αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, δεν θα πρέπει να κοινωνείς έτσι, αλλά την αριστερά θρόνον ποιήσα στη δεξιά, αλλά να γίνει θρόνος της δεξιάς παλάμης η αριστερά, με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και λέγει στη συνέχεια, και κυλάνας την παλάμην, κυλέ με το κείμενο και ονογιώτα, θα πει κάνω λακάκι, δηλαδή χουφτιάζω, πώς θα λέει, κάνω αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα. Θα βάλει λέει τη δεξιά σου παλάμη πάνω στην αριστερή, σαν θρόνος, σε σχήμα σταυρού, το βλέπετε, θα είναι κουφωμένο, δηλαδή θα υπάρχει κύλωμα,
και εκεί θα δεχθείς το σώμα και το αίμα, το σώμα του Χριστού, συγγνώμη. Δέχου το σώμα του Χριστού, επιλέγον αμήν. Και θα πεις αμήν. Αυτά τα είχαμε αναλύσει την προηγούμενη φορά. Απλώς τα ανέφερα για να συνδέσω τα παρακάτω από την 21η παράγραφο, την ΚΑΑ. Λέει λοιπόν στη συνέχεια: «Μετασφαλίας ουν αγιάσας τους οφθαλμούς τη επαφή του Αγίου Σώματος, μεταλάμβανε προσέχον μη παραπολέσεις τη εκ τούτου». Προσέξτε. Με πάσαν προφύλαξη και ασφάλεια θα πάρεις τον τίμιον άρτον που τον πήρες εδώ στην δεξιά σου παλαμή, θα τον προσεγγίσεις, προσέξτε εδώ, εις τα μάτια σου, στα μάτια σου, εδώ στα μάτια. Αφού με τα ασφαλείας λοιπόν έχεις αγιάσει τους οφθαλμούς τη επαφή του Αγίου Σώματος, μετά μεταλάμβανε, θα βάλει δηλαδή το σώμα του Χριστού που πήρες εδώ στην παλάμη, στο ένα σου μάτι, στο άλλο σου μάτι, και μετά να το φας. Μεταλάμβανε. Εδώ πρέπει κάτι να πούμε. Και πρόσεξε, λέει, μην τίποτε χαθεί. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Γιατί στα μάτια? Αυτό είναι το μία συνήθεια. Δεν το βρίσκουμε βεβαίως στην παραγγελία του Κυρίου «λάβετε, φάγετε», ούτε ακόμη το συναντούμε στη λειτουργική μας πράξη. Ήταν όμως μία συνήθεια των αρχαίων χριστιανών να παίρνουν το σώμα του Χριστού, μετά θα γίνει και με το αίμα του Χριστού, θα δούμε πώς, θα δούμε πώς, και να εγγύσω με τα μάτια. Γιατί? Τα μάτια είναι μία αίσθηση, μία από τις πέντε αισθήσεις, και όπως λέει ο προφήτης Ιερεμίας, ότι οι πέντε αισθήσεις, και ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αποτελούν τις θηρίδες, τα παραθυράκια της ψυχής. Πράγματι, δια των πέντε αισθήσεων η ψυχή παίρνει γνώση του εξωτερικού της κόσμου. Αναφυσβήτητα. Αν δεν βλέπω, αν δεν ακούω, αν δεν έχω αφή, αν δεν έχω όσπληση, η ψυχή είναι εγκλωβισμένη και δεν παίρνει καμία πληροφορία. Εδώ λοιπόν οι αισθήσεις είναι θηρίδες. Θηρίς λέγεται το παραθυράκι. Έτσι λέγει ο προφήτης Ιερεμίας: «Δια των θηρίδων ανέβη θάνατος». Λογαριάσατε ένα πύργο και έχει πάνω ψηλά παραθυράκια. Ανέβηκε λοιπόν ο θάνατος, καρφάλωσε, βρήκε τα παραθυράκια ρηχτά και μπήκε μέσα. Όπως γινόνταν με τον εχθρό στις τότε τυχισμένες πόλεις, που μπορούσαν να βάλουν σκάλες, να ανεβούν και να πηδήσουν μέσα στην πόλη ή μέσα από το παράθυρο και ούτω καθεξής. Αυτό μεταφορικά θα πει, μεταφορικά θα πει, πρόσεξε, διότι δια των θηρίδων που λέγονται αισθήσεις, εκ των οποίων η όραση είναι η λεγόμενη από τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, αίσθηση βασιλική, εάν δεν προσέξεις με τις εικόνες που παίρνεις απ' έξω, βλέπεις τηλεόραση, θέατρο, κινηματογράφος, αυτά που βλέπουμε, για τον δρόμο, τι βλέπουμε, τι βλέπουμε, πρόσεξε, γιατί από εκεί θα μπει ο θάνατος, θα κατεβεί μες στην ψυχή σου ο θάνατος και τότε θα σε πεθάνει, θα σε νεκρώσει.
Εδώ λοιπόν οι αρχαίοι χριστιανοί έπαιρναν το σώμα του Χριστού και το ακουμπούσαν στα μάτια τους για να αγιαστούν τα μάτια. Ίσως θα πείτε την ένσταση. Καλά, όταν κανείς φάγει το σώμα του Χριστού, όλο του το σώμα δεν αγιάζεται? Είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η κίνηση? Είναι μια υπερβολή, γι' αυτό σας είπα, ήταν μια συνήθεια στην εποχή εκείνη να κάνουν αυτό. Δηλαδή να δευτερώσουν τρόπον τινά τον αγιασμό των αισθήσεων και μάλιστα της οράσεως. Και βέβαια αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία συνήθεια, γιατί έδειχνε την ευλάβεια των πιστών. Μόνο λέει πρόσεξε, μη σου πέσει χάμω, μη κάτι σου φύγει. Και στη συνέχεια λέγει προσέχον μη, ναι, με την επαφή αυτή. Υπάρχει όμως ένας ακόμη λόγος. Α, συγγνώμη, επάνω σε αυτό έχουμε ένα απομεινάρι. Το ανακαλύπτεται? Ένα απομεινάρι, ένα λείψανο. Ποιο είναι? Όταν παίρνουν το αντίδωρο οι άνθρωποι, μάλιστα ακόμη υπάρχουν άνθρωποι, εγώ το έχω δει πολλές φορές, που παίρνουν το αντίδωρο ανοίγοντας την αριστερή παλάμη από κάτω, τη δεξιά εκεί σταυροειδώς, έρχονται έτσι και παίρνουν το αντίδωρο. Ξέρετε τι είναι αυτό? Λείψανον, μνήμη, το πώς κοινωνούσαν οι αρχαίοι χριστιανοί. Τώρα θα πεις στον άλλον που έρχεται έτσι, «Ε κυρά μου, ε κυρία μου, πάρε το αντίδωρο». Άμα δεν ξέρεις τίποτα, δεν ξέρεις να σέβεσαι την ιστορία, τα λείψανα, τα αρχαία μου, αρχαία απομεινάρια, άμα δεν ξέρεις, αυτό θα πεις. Θα το χαρείς αντιθέτως. Μα θα πεις τι ωραίο που είναι αυτό. Δεν θα σπεύσεις να το καταργήσεις, για να μην πω ότι θα έλεγε κανείς όλο το εκκλησίασμα, αγαπητοί μου, έτσι να φέρετε το αντίδωρο. Παίρνει λοιπόν τώρα αντί του σώματος και του Χριστού, διότι καταργήθηκε για λόγους ασφαλείας, γίνονται ζημιές. Τώρα έγινε μετάθεση του πράγματος από το σώμα του Χριστού εις το αντίδωρον, από το δώρον εις το αντίδωρον, και παίρνει τώρα ο λαός αντί του δώρου το αντίδωρον εδώ στη δεξιά φούκτα. Τρώει το αντίδωρο. Και εκείνο το άλλο που το έχουν, το ξέρετε, το έχετε δει, το πόσο φορές το έχουμε δει, και ό,τι ψυχουλάκια έχουν μείνει εδώ, τα βάζουμε πάνω στο κεφάλι. Ξέρετε γιατί? Για να αγιάσουμε το κεφάλι μας, όπως οι αρχαίοι χριστιανοί, για να αγιάσουν τα μάτια τους, τις αισθήσεις των, να μην μπαίνει από εκεί κάτι το πονηρό. Δεν είναι ωραίο? Ωραιότατο. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Εγώ βρήκα όταν έγινα, πρωτοέγινα κληρικός, το εξής. Όταν υψώνουμε τον Άγιον Άρτον στο Άγιο Δισκάριο, που λέμε τα Άγια της Αγίης, την ίδια ώρα παίρνουμε τον αμνόν με τα δύο και δύο δάκτυλά μας και τον υψώνουμε λίγο πιο πάνω από το Άγιο Δισκάριο. Και μετά δεν λέει τίποτα άλλο εκεί η φυλάδα μας, το τυπικό, και αφήναμε πάλι κάτω τον Άγιον Άρτον. Αφού βεβαίως υψώσαμε σταυροειδώς και αποθέσαμε πάλι. Εγώ βρήκα από τον επίσκοπο που είχε ρωτήθηκα ότι φιλούσε τον αμνόν και το τήρησε μέχρι σήμερα, χωρίς βέβαια να ξέρω τίποτα περισσότερο. Μάλιστα μια φορά η θυγατέρα κάποιου κληρικού, κάποιος μπορεί να ακούει από εδώ, δεν είναι και κανένας παρόν από αυτούς, πάει και λέει στον πατέρα της, κάναμε λειτουργία σαν κάπως υπαίθρια, κάπως φαινόμουν δηλαδή από μπροστά τι έκανα, στον Άγιο Δημήτριο που ήταν κατασκήνωσης της Μητροπόλεως, και με είδε αυτή ότι φιλούσα παρατηρητική, σπουδαία κοπέλα, ότι εγώ φιλούσα τον αμνόν, κάτι που δεν το είχε δει στον πατέρα της. Και πάει και του λέει, ξέρεις, ο πατήρ Αθανάσιος φιλεί τον αμνόν. Και μου το ρώτησε μετά εκείνος, και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν αγαπητοί μου,
Γιατί φιλούσε τον Αμνό, δεν ήξερα. Γιατί έτσι το βρήκα. Είναι η παράδοση, αλλά πρέπει να σκαλίζουμε στα λείψανα και να βρίσκομαι τι ήταν. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Εξάλλου φιλό τι θα πει? Αγαπώ. Το ρήμα φιλό θα πει αγαπώ. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά πριν προσλάβω τον Αμνόν και κοινωνήσω, τον εναγκαλίζομαι και τον φιλώ. Είναι λοιπόν μία ζεστή, θερμή αγκαλιά, ένα αγκάλιασμα, ένα ζεστό φίλημα. Ου φίλημα συνδώσω καθάπερο Ιούδας. Ποιος δεν το άκουσε το τροπάριον αυτό? Δεν θα σου δώσω φίλημα όπως ο Ιούδας, αλλά θα σου δώσω ένα θερμό φίλημα αγάπης πραγματική. Και κινείται. Και εφόσον βέβαια θα έκανε κανείς αυτήν την κίνηση να ασπαστεί θερμά τον Αμνόν του Θεού, διακατεχόμενος από μεγάλη ευλάβεια και μεγάλη αγάπη, δίδεται και η εντολή προσέχον μη παραπολέσεις τι εκ τούτου. Πρόσεξε μη τυχόν χάσεις εκείνο το τι, τα βιώτα. Θα πει το κάτι πολύ μικρό. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο Κύριος στον παλαπλασιασμό των άρτων και το χορτασμό των πεντακυσιλίων? Μαζέψε τα περισσεύματα ή να μη τι. Απόλυτη, δεν παίρνει τόνο. Ή να μη τι χαθεί. Απόλυτη. Το ξέρετε ότι ο χορτασμός των πεντακυσιλίων και η μετέπειτα παραγγελία είναι προεικόνισμα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας? Αν κάποιος θα σας έλεγε, και πού είναι γραμμένο να μην χαθεί τίποτα? Ναι, εκεί είναι γραμμένο. Όταν χόρτασαν, γιατί μετά από τον χορτασμό που πήγαν και βρήκαν τον Κύριον, οι Καπερναίτες, ξέρετε τι του είπαν, τι τους είπε ο Κύριος? Πραγματικός άρτος είμαι εγώ. Μπα, ναι, το σώμα μου. Διότι το σώμα μου αληθώς τρώγεται και το αίμα μου αληθώς πίνεται. Αναφέρθηκε δε στα πρόσωπα εκείνα που εγέρθησαν του άρτου εκείνου στην έρημο, στην ερημιά, που είπε ο Κύριος ή να μην τι απόλυτε. Να το, και ο Κύριος το είπε. Βέβαια έχει και άλλες σημασίες. Είναι πολυδιάστατος ο λόγος του Θεού. Εδώ όμως λέμε αυτό το σημείο που μας απασχολεί. Και λέει προσέχοντας για να μην χαθεί τίποτε από εκείνο το οποίο ήδη κρατάς στο χέρι σου. Εκείνο το τι η Εκκλησία μας σήμερα το λέει κόνιον. Κόνιον είναι η μικρή κόνης. Κόνης θα πει σκόνη. Θα πει τόσο μικρό που καλά καλά να μην τον μπορεί να το δει το μάτι. Και από αυτό το μικρό να είναι ακόμη πιο μικρό, να μην χαθεί τίποτα. Γι' αυτό έχουμε ένα σφουγγαράκι, είναι πεπλατισμένο και καθαρίζουμε. Λέγεται μούσα το σφουγγαράκι αυτό, και καθαρίζουμε τα δάκτυλά μας. Ο ιερέας ο οποίος έπιασε τον Αμνόν, μετά τον μέλισε, τον μοίρασε, έκοψε μερίδες για την περαιτέρω χρήση. Φυσικά εδώ κάτι έχει καθίσει. Καθαρίζουμε σχολαστικά. Να μην έχει τίποτα μείνει, τίποτα. Η Εκκλησία μας λοιπόν το λέει κόνιον. Το λέει όμως κόνιον ως προς το μέγεθος. Ως προς δε την ποιότητα το λέγει Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης από την παραβολή του πολυτίμου Μαργαρίτου, να μην λέγω πιο πολλά γιατί πάντα ο χρόνος είναι λίγος. Αυτά αγαπητοί μου δεν τελειώνουν, είναι τόσα πολλά, μα είναι τόσα πολλά και ωραία όταν κανείς τα ζει μέσα σε μια λειτουργία, απολαμβάνει.
γιατί ξέρει, ξέρει και απολαμβάνει πραγματικά. Και οφείλει πας πιστός να απολαμβάνει δύο τις γνώσεις. Προσέχοντας λοιπόν, μη χάσεις τίποτα από αυτό. Και λέγει τώρα, όπεργαρ, εάν πολέσεις τούτο το οποίο, διότι το οποίο εάν χάσεις, τούτο ως από οικείου εζημιώθεις μέλους. Σαν να ζημιώθηκες κάτι που αναφέρεται σε δικό σου μέλος. Σαν να χασες μέλος σου, να χασες το χέρι σου, να χασες το μάτι σου, ή ακόμη να ζημιωθεί ένα μέλος σου, να ξεραθεί το χέρι σου, να τυφλωθεί το μάτι σου. Αυτό θα πει ως από οικείου εζημιώθεις μέλους. Και λέει ένα παράδειγμα, υπέγαρμη ή της ιέδωκεν ψήγματα χρυσή, ούκαν με τα πάσης ασφαλείας εκράτης, φυλατώμενος μύτη αυτών παραπολύσεις, συγγνώμη, παραπολέσεις και ζημίαν υποστείς. Αν κάποιος δεν σου έδινε ψήγματα χρυσού και με πολύ ασφάλεια, δεν θα τα κρατούσες για να μην χάσεις τίποτε? Ούπολο μάλλον, ούπολο ούν μάλλον ασφαλέστερον του χρυσίου και λίθων τιμίων τιμιότερων διασκοπήσεις υπέρ του μη ψύχα εκπεσίν. Πολύ πολύ περισσότερο δεν είναι από το χρυσάφι και τα πολύτιμα πετράδια το σώμα του Χριστού τιμιότερον, πολύ πολύ περισσότερον υπέρ του μη ψύχα εκπεσίν. Ψύχα δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα, είναι ίσως κατά παρέλκυση. Ψύχα λέμε, δώσ' μου λίγο ψύχα, δηλαδή το μέσα μέρος του ψωμιού. Ενώ το άλλο το λέμε κόρα, ή και σε κάθε τόπο δεν ξέρω, έχει μια ονομασία. Το σκληρό το απ' έξω, και το από μέσα το λέμε ψύχα, και να είναι μαλακό. Αυτό γράφεται βέβαια με γιώτα, δεν έχει καμία σχέση με την ψυχή. Ψύχα. Ψύχα δεν είναι το από μέσα. Ψύχα θα πει ότι υπάρχει άλλη λέξη παρακάτω, ψυχίον. Και ψυχίον θα πει αυτό το πολύ πολύ μικρό, αυτό το κόνιον, δηλαδή το κομιόμικρον, έτσι, που σημαίνει κάτι πολύ λίγο, πολύ μικρό, σχεδόν αδιόρατο στο μάτι, και που η Εκκλησία στη γλώσσα της τώρα αυτό το ψυχίον, την ψύχα, το ψυχίον, το λέγει Μαργαρίτη. Πρόσεξε λοιπόν, μη χάσεις, μη σου πέσει κάτι, γιατί θα ζημιωθείς. Επάνω σε αυτό να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Ποιος δεν έχει σταθεί μάρτης μιας κάποιας ζημιάς με το Άγιο Ποτήριο, ζημιάς στη Θεία Κοινωνία, στο σώμα και το αίμα του Χριστού? Αγαπητοί μου, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Καταρχάς ο λαός δεν έχει συνέστηση και σπρώχνονται για να κοινωνήσουν, ιδίως μέρες Πάσχα, Μεγάλη Πέμπτη, Κοίμησης Θεοτόκου, Χριστούγεννα. Εκεί σπρώχνονται και δεν λογαριάζουν ότι μπορεί να κάνουν ζημία με αυτόν τον συνοστισμό. Σεις που με ακούτε, θα σας έλεγα, εάν δείτε κάπου συνοστισμό, μείνετε τελευταίοι. Πρέπει να μπαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον. Σε ένα προηγούμενο θέμα μας είχαμε μιλήσει πως πρέπει να προσερχόμεθα. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Τελείωσες? Δεν θα κάνεις όπισθε για να πατήσεις τα πόδια του αλλού, και ενώ το βλέπει ο από πίσω σου θα το επαναλάβει και αυτός για τον εαυτόν του στον πιο πίσω του. Θυμόσαστε το έλεγα. Αλλά θα κάνεις όχι μεταβολή. Θα φύγεις από εκεί, αφού βέβαια σκουπιστείς με το μάτι, θα φύγεις, θα βγεις από τον ζυγόν που ήσουν των ανθρώπων, θα φύγεις για να πας στη θέση σου. Λοιπόν, ένας
λόγος ζημιάς είναι αυτός, ο συνωστισμός. Ένας άλλος λόγος ζημιάς είναι όταν ο κοινωνών δεν είναι προσεκτικός. Είναι βιαστικός, δεν ανοίγει καλά το στόμα, και όλα αυτά τα έχουμε ήδη πει, τα ενθυμίστε για να μην τα επαναλάβουμε. Τρίτος λόγος ζημίας, αλίμονό μας, είναι όταν ο ιερεύς είναι απρόσεκτος. Ναι, όταν ο ιερεύς είναι απρόσεκτος. Τώρα θα το πω, όταν παίρνουμε με τη λαβίδα, κάποιες φορές κάτω από τη λαβίδα, αφού βάλαμε και σώμα και αίμα, πολλοί δε ιερείς δεν δίδουν σώμα για να μην πάθουν ζημία. Και αυτό είναι κακό. Δεν θα δώσουμε σώμα σε ένα πολύ μωρό παιδάκι. Δεν μπορεί να καταπιεί ούτε καταλαβαίνει τίποτα. Θα δώσουμε σε παιδί που, με το οποίο συνεργαζόμεθα. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Αυτό παιδί τώρα έχει προσοχή. Είναι πολύ νήπιο, καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, το βλέπεις. Όταν παιδάκι όμως το καταλαβαίνεις. Και θα το κοινωνήσεις με σώμα. Δεν συνεργάζεσαι, δεν θα δώσεις σώμα. Δίνουμε μόνο αίμα. Λοιπόν, κάποιες φορές όταν η λαβίδα φεύγει από το Άγιο Ποτήριο, από κάτω επικρέμαται μία σταγόνα. Αυτό συμβαίνει πάντοτε, ξέρετε, τα υγρά από κάτω μπορούν να στάξουν. Πρέπει να κοιτάξουμε, υπάρχει σταγόνα? Διότι κατά τη διανδρομή από το Άγιο Ποτήριο μέχρι το στόμα του κοινωνούντος, πιθανότατα η σταγόνα αυτή να στάξει, και αν δεν υπάρχει, που δεν πρέπει ούτε στο μάκτρο να πέσει, αλλά τέλος πάντων είναι μικροτέρα η αμαρτία εάν, παρότι αν έπεφτε κάτω. Να κοιτάξει κανείς, μήπως από κάτω κρέμεται, επικρέμεται αυτή η σταγόνα. Αν επικρέμεται, αν και αυτά είναι του ιερέως θέσης, ίσως δεν θα σας ενδιαφέρει ανάμεσα σας, πάλι στο Άγιο Ποτήριο ξαναγυρίζει, επειδή δε από πάνω είναι ο αμνός, ακουμπάει επάνω στον αμνό, ο αμνός πήρε τη σταγόνα. Ξαναφεύγει για να πάει στο στόμα του κοινωνούντος. Δεν λέω πιο πολλά, γιατί τα άλλα τα έχουμε πει μια περασμένη φορά. Παρά μόνο ότι μιλάμε για τη ζημία και ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει πράγματι να υποστούμε ζημία. Αλλά ας προχωρήσουμε. Ήτα, παράγραφος 22, καπαβήτα. Ήτα, μετά το κοινωνήσεσαι του σώματος του Χριστού, προσέρχου και το ποτηρίο του αίματος, μη ανατείνοντας χείρας, αλλά κύπτον και τρόπο προσκυνήσεως και σεβάσματος λέγον το αμήν. Μάλιστα. Και εδώ λέγει, όταν θα πάρει στο Άγιο Ποτήριο, το οποίο κρατάει ο διάκονος. Ο διάκονος κρατάει. Ο ιερεύς έδινε το σώμα ή ο επίσκοπος, και ο διάκονος έδινε, προέτεινε το Άγιο Ποτήριο. Βέβαια ή το εξυρτημένο το μάκτρο, όπως είναι, το ξέρετε αυτό, το εξυρτημένο, δηλαδή το κρατάει με το χέρι του ο διάκονος, αλλά κατά τρόπον που δεν το έχει τυλιγμένο γύρω από το στέλεχος του Αγίου Ποτηρίου, γιατί πόσοι απρόσεκτοι υπάρχουν, μπορεί να τραβήξει το μάκτρο και να φύγει και να ανατρέψει το Αγίο Ποτηρίο. Αλλά τι, το κρατάει μεταξύ των δύο δακτύλων και με όλα τα δάχτυλα κρατάει το στέλεχος του ποτηρίου, ώστε αν κάποιος το τραβήξει, να φύγει το μάκτρο και να μην γίνει ζημία επάνω στο Άγιο Ποτήριο. Έτσι δεν θα πας, λέει, με τα χέρια τεταμένα, αλλά κύπτον εις τύπον σχήμα προσκυνήματος, με πολύ ευλάβεια. Να πω τώρα την πραγματικότητα, τη σημερινή, τη δική μας, θα βάλεις το
μάκτρον, από το μάσο, θα πει σκουπίζω. Πολλοί το λένε Άγιο Μανδύλιο, δεν είναι, μάκτρον είναι. Από το σκουπίζω, μάσο, με δύο σίγμα. Θα πει μαζεύω, σκουπίζω. Θα το βάλει κάτω από το πηγούνι. Πολλοί δεν ξέρουν τη λέξη πηγούνι. Όταν λέγω βάλε το κάλι, το μάκτρο κάτω από το πηγούνι, δεν ξέρουν ότι το πηγούνι το σαγόνι. Πού φτάσαμε? Αυτό είναι ένα σχόλιο για την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, με τα δύο χέρια, για να σε κοινωνήσει ο διάκονος, τότε που κοινωνούσε τον καθέναν χωριστά. Τώρα πια δεν γίνεται έτσι, αλλά γίνεται η χρήση της λαβίδας. Προσέξατε όμως εδώ κάτι σπουδαίο, που το λέει για το σώμα του Χριστού, τώρα το λέει για το αίμα του Χριστού, όπως σας είπα. Αγιάζου και εκ του αίματος μεταλαμβάνων Χριστού. Να αγιάζεσαι και από το αίμα του Χριστού που έχεις μεταλάβει. Έτι δε της νοτίδος ενούσης της χείλεση χερσή επαφόμενος και οφθαλμούς και μέτωπον και τα λοιπά, αγίαζε αισθητήρια. Από την νοτίδα, νοτής, θα πει υγρασία, όμικρον γιώτα, όμικρον και γιώτα, νοτής, θα πει υγρασία. Λέμε νότισε, το λέμε στην ελληνική μας γλώσσα, νότισε. Όταν λέει θα κοινωνήσεις, πάρε το δάχτυλό σου, με τα άκρα ευλαβίας, και πάρε την νοτίδα, πάλι δεν θα πω, μα δεν αγιάστηκε ολόκληρο το σώμα. Αυτό ήταν μια συνήθεια της εποχής. Σήμερα δεν το έχουμε. Σας είπα διατηρήθης το αντίδωρον. Πάρε την οτίδα και πήγαινε, λέει, και χρήσε τα μάτια σου. Το λέει εδώ πολύ καλά. Της νοτίδος ενούσης, η οποία υπάρχει. Αυτό θα πει ενούσης, της υπαρχούσης που υπάρχει στα χείλη, επαφόμενος και οφθαλμούς και μέτωπον. Θα έρθει σε επαφή, θα χρήσεις τα μάτια σου, τα καπάκια και το μέτωπον και τα λοιπά, αγίαζε αισθητήρια. Ποια είναι τα λοιπά? Τα αυτιά σου, κάπως τη μύτη σου. Τι σημαίνει αυτό? Να αγιάσουμε τα αισθητήριά μας, ώστε με τον τρόπον αυτόν να είναι άγια. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης, πορνεία, ανακαθαρσία, πάθος και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν λέει νεκρώσατε τα μέλη, δεν εννοεί να νεκρώσω τα μέλη μου, αλλά να τα νεκρώσω ως προς την αμαρτία μου. Εκεί που εδράζει η αμαρτία. Πού εδράζει η αμαρτία φερειπίν της πορνείας? Νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία. Πού εδράζει? Όπου εδράζει τώρα η πορνεία, η επιθυμία, η κακή, τα μέλη αυτά να είναι νεκρά. Πώς θα νεκρωθούν? Βεβαίως με το να κοινωνούμε. Και εδώ ο αρχαίος χριστιανός έβαζε την νοτίδα του αίματος του Χριστού εις τα αισθητήρια, για να τα νεκρώσει από πλευράς αμαρτημάτων, αλλά και να βάλει τη ζωή που είναι ο Χριστός, αλήφοντάς τα, χρύοντάς τα με το αίμα του Χριστού. Και λέγει στη συνέχεια, ήτα αναμείνας την ευχή ευχαρίστη το Θεό, το καταξιώς αντίσε των τηλικούτων μυστηρίων. Έπειτα λέγει, αφού αναμείνεις, περιμένεις την ευχή, την ευχή να ευχαριστείς τον Θεό που σε καταξίωσε τόσο μεγάλων τηλικούτων, τόσο μεγάλων μυστηρίων. Άωστε λοιπόν μετά από την μετάληψη έχουμε ευχή. Ευχή ευχαριστήριος. Σαν να λέει εδώ, μη φύγεις από την εκκλησία, κοινώνησες και σκοθείς να φύγεις, περίμενε να ακούσεις και την ευχή.
Στο τέλος λέμε: ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός ημών, το καταξιώσαντι ημάς κτλ. Κτλ. Και να γίνουμε κοινωνοί και σήμερα των αχράντων σου μυστηρίων. Είναι δε εις πληθυνικών η σύνταξη, γιατί δεν αφορά στον ιερέα, αλλά αφορά και στον λαόν. Αγαπητοί μου, αυτή η μικρή λειτουργική ευχή δύναται να απλωθεί λίγο περισσότερο, και αυτή η ευχή που απλώνεται περισσότερο δεν είναι παρά η ακολουθία που λέμε της Θείας Ευχαριστίας, προκειμένου να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Αλλά εδώ προσέξτε, η Εκκλησία μας θέλουσα να έχει κοντά της τα παιδιά της σε μια κατάσταση καλής προετοιμασίας, έχει συντάξει ευχές, τις οποίες ευχές όλες μαζί τις αποκαλεί ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Και αυτές οι ευχές της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως τις έχει διαιρέσει σε τέσσερα κομμάτια. Αυτά τα τέσσερα κομμάτια λέγονται: το πρώτο συναπτά με το απόδειπνο, το δεύτερο λέγεται το πρωί με την πρωινή προσευχή, το τρίτο λέγεται λίγο πριν κοινωνήσουμε, και το τέταρτο αφού θα έχουμε κοινωνήσει. Όλα αυτά βεβαίως υπάρχουν μέσα στο ορολόγιο της Εκκλησίας μας και θα τα βρείτε αυτά στα κομμάτια, στα τμήματα, όπως ακριβώς σας τα ανέφερα. Έτσι, η αυτή η ακολουθία, τουλάχιστον τα τρία πρώτα της μέρη, αποτελούν μια μυστική κλίμακα που σε ανεβάζει έως ότου ανεβείς εις το μυστικόν υπερόν, εκεί που παρέθεσε ο Κύριος των μυστικών δείπνων εκείνη τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, εκεί που στρώθηκε η μυστική τράπεζα του Χριστού, σε ανεβάζει σαν βαθμίδες, σκάλα, για να φτάσει κανείς εκεί για να τύχει μιας καλής προπαρασκευής και να γίνει μέτοχος του σώματος και αίματος του Χριστού. Όπως σας είπα ότι αυτή η προετοιμασία γίνεται με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Η ακολουθία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αναγωγή. Είναι τόσο πολύτιμα τα τροπάρια της ή οι ευχές της, ώστε αν κανείς λίγο καταλαβαίνει το κείμενο, πραγματικά τα χαίρεται. Πραγματικά τα χαίρεται. Αυτό είναι χρήσιμο να γίνει, διότι πρέπει να προετοιμάσουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας, για να πέσει ο Θείος Πόρος. Λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, Θεσσαλονίκης, όχι επίσκοπος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, το αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιό του, θα σας το πω σαν κείμενο, στην ερμηνεία που κάνει της Θείας Λειτουργίας. Ακούστε τι λέει: και τούτο εδήλωσεν εν τη του σπόρου παραβολή. Αυτό λέγει, το έκανε φανερό ο Κύριος την παραβολή του σπόρου. Εξήλθε γάρ φυσίν, είπε ο Κύριος, ο σπύρον. Εξήλθεν ο σπύρον, του σπήρε το σπόρον αυτού, το ενθυμίστε. Ούχι να αρρώσει την χώραν, αλλά να σπήρει
Όχι, δεν βγήκε λέει ο Σπύρον για να αρρώσει, για να οργώσει το χωράφι, την χώρα, το χωράφι, αλλά για να σπείρει των σπόρων. Προϋποθέτει λοιπόν ότι η καρδιά είναι οργωμένη ως δι της αρρώσεως και πάσης Παρασκευής παρημών οφειλωμένης εις ελεκθήνε. Ότι όλη αυτή η προετοιμασία πρέπει, η προετοιμασία αυτής της αρρώσεως πρέπει να γίνει από μας παρημών οφειλωμένης εις ενεχθήνε, επί τίνην ούτως αναγκαίωνιν προς την τάξη των μυστηρίων το εφ έχοντας απαντήσε και παρασκευασμένος έδι έπρεπε και τούτο ενίνε τη συντάξη της ιεράς τελετής και έδεστη τούτο γαρδίνεται ημίν, τούτο γαρδίνεται ημίν ευχέ, ψαλμή και ήτι ιερός εν αυτή γίνεται και λέγεται. Δεν είναι μόνο η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, είναι και όλο το πλαίσιο που συνιστά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ευχές, ύμνη, ψαλμή. Βεβαίως και όρθρος, αλλά και αυτή η ίδια η λειτουργία πλαισιώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και ήτι ιερός εν αυτή γίνεται και λέγεται, και ότι κατά ιερών τρόπων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας γίνεται και λέγεται και τελεσιουργείται και λέγεται. Αγιάζου σιγάρ ημάς και δια τη θέαση, γιατί όλα αυτά μας αγιάζουν, ακούστε, και δια τη θέαση μας διαθέτουν. Τούτο μεν προς το δέξαστε καλός, μας προδιαθέτουν, μας διαθέτουν αφενός μεν να δεχθούμε καλώς το μυστήριο, τούτο δε προς το συντηρήσε των αγιασμών και μείνε κατέχοντας, για να συντηρηθεί αυτός ο αγιασμός μέσα μας και να παραμείνουμε κατέχοντας το μυστήριο. Αυτά λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος. Όπως λοιπόν βλέπετε, είναι η ανάγκη να δούμε και αυτήν την ακολουθία, να την αναλύσουμε όσο τούτο είναι δυνατόν, διότι έχει πολλά πράγματα να μας πει. Βέβαια, προσέξτε, δεν θα αναλύσουμε ολόκληρη την ακολουθία, θα θέλαμε πάρα πολύ καιρό. Μπορούμε να πάρουμε από κάθε κομμάτι ένα-δυο στοιχεία για να δούμε πώς πρέπει να προσεγγίσουμε, πώς ακριβώς θα πρέπει να κινηθούμε, πώς μας προετοιμάζει η Εκκλησία δια το ιερότατον μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας. Πρώτα ο Θεός λοιπόν, αγαπητοί μου, την ερχομένη Δευτέρα θα συνεχίσουμε.